Το λόγο έχει ο κύριος Δημήτρης Ανδρουλάκης, Γενικός Εισηγητής των Ανεξάρτητων Δημοκρατικών Βουλευτών. Κύριε Πρόεδρε, κάποτε υπήρχε ένας βαρόνος, ο Μιχτχάουζεν, ο οποίος κατάφερε, τραβώντας τα μαλλιά του, τώρα έχω πολλούς κάτω που δεν έχουν μαλλιά στην αίθουσα, σύμπτωση είναι, τραβώντας τα μαλλιά του κατάφερε να ξεκολλήσει από το βάλτο. Αυτό το προσπάθησε και ο Πρωθυπουργός, αλλά όπως φαίνεται δεν τα κατάφερε και μάλλον πήγαμε για μαλλί και γυρίσαμε κουρεμένοι. Μπορεί και αλλιώς να διατυπωθεί αυτό. Πολλές φορές πολλοί προσπαθούν να σηκωθούν τραβώντας τα κορδόνια τους. Μαθηματικό πρόβλημα αυτό, Νίκο, θεώρημα της μη πληρότητας. Δηλαδή να σηκωθώ, αυτό δεν γίνεται. Και λέω δυστυχώς, διότι κύριε συνάδελφοι, δεν ισχύει για κανένα στην αίθουσα αυτή, πιστεύω, πλην. Δεν ισχύει τόσο χειρότερα, τόσο καλύτερα. Ούτε και αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι αν φύγουμε από το μνημόνιο, τότε δεν έχει νόημα ύπαρξης, ξέρω εγώ, η αντιπολίτευση κλπ. Έχει επιβεβαιωθεί ιστορικά ότι οι πολιτικές μεταβολές δεν συμβαίνουν όταν πέφτουμε. Τότε κυριαρχεί ο φόβος, ο κόσμος τα βάζει, ξέρω εγώ, με τους μετανάστες, τα βάζει με τους Εβραίους, με τους κομμουνιστές. Οι πολιτικές μεταβολές σημειώνονται όταν χτυπάμε πάτο και αρχίζει κάποια βελτίωση, δηλαδή στις απαρχές μιας βελτίωσης. Και έτσι, Πρόεδρε μου, υπάρχει που λέει, λένε, όταν περάσει ο κίνδυνος και ο Θεός λησμονάται. Αυτό ισχύει στην πολιτική. Πολύ περισσότερο που ο κίνδυνος δεν έχει περάσει. Η Ελλάδα είναι στην κόψη ξανά. 2015 μου θυμίζει κάτι από το 2009, θα σας πω μερικές σκέψεις μετά. Και λέω τώρα, ο Πρωθυπουργός, ας πούμε, η κυβέρνηση, μπορεί η αξιωματική αντιπολίτευση, όταν κάνουμε τέτοιες προτάσεις, όπως φέρει πίν, πάμε για μια καθαρή έξοδο προς τις αγορές, χωρίς το δούνο του, είχε ο Πρωθυπουργός στο φάκελό του μια εισήγηση, ξέρω εγώ, ακαδημαϊκή, τεχνοκρατική, που να λέει ότι θα το κάνουμε όπως η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, χωρίς καν να κοιτάξει την καμπύλη των εξαγωγών, δηλαδή τη φοβερή διαφορά ανάμεσά μας. Είχε κάποια μελέτη? Είμαι βέβαιος ότι είχε. Δεν μπορεί να μην είχε. Και αυτό ανακοινεί ένα άλλο ζήτημα δευτερεύον, αλλά πρέπει να το πω. Η δυσκολία που έχουμε, είτε σαν κυβέρνηση, είτε σαν κόμματα, στη σεναριακή σκέψη, στην ικανότητα να χαράξουμε σενάρια α, β, γ και μισό, λέω, το μισό μην το ξεχνάμε ποτέ, που είναι τα προσδόκητα συμβάντα, η δυσκολία που έχουμε να υπολογίσουμε, να αξιολογήσουμε και να διαχειριστούμε κινδύνους. Και μην ξεχνάτε ποτέ τον Παπανδρέο, τον Γιώργο. Είχε συμβούλους, συνομιλητές του, τα καλύτερα μυαλά, προοδευτικά μυαλά. Σήκωνε το τηλέφωνο και μπορούσε να μιλήσει με τον Στίγλιτς και με τον Κρούκμαν. Δεν έχει σημασία, Θανάση μου. Άμα είσαι και εσύ τη ΦΕΔ, θα σου είναι μυαλό. Αυτοί νομίζαν ότι είχαμε τη ΦΕΔ. Αυτό νομίζω, ότι είμαστε Αμερική, ας πούμε. Λοιπόν, και είδατε. Αυτό μας ξαναφέρει σε μια κουβέντα που έλεγε ένας παλαιός. Πώς διάολο συμβαίνει? Σκληραγωγημένοι στη δράση πολιτική να παραμυθιάζονται από ακαδημαϊκές αυθεντίες οι οποίες τα ζωντανές ή ξέρω εγώ πεθαμένες, οι οποίες τα καταφέρνουν να κάνουν θόρυβο γύρω από το όνομά τους και να μεταφέρουν τα σχήματά τους από τα αμφιθέατρα στην πολιτική ζωή. Ένας άλλος παλαιός, αγαπητέ Θανάση, που ξέρεις ποιος, έλεγε ότι η πολιτική και η οικονομία δεν μοιάζει με την αριθμητική, αλλά με την άλγεβρα και πιο πολύ με τα ανώτερα μαθηματικά, με την αλγεβρική γεωμετρία. Δηλαδή έρχεται μια στιγμή, ιδιαίτερα σε εποχές αβεβαιότητας και ταχύτατων αλλαγών, έρχεται μια στιγμή, μια καμπή που εμφανίζει το σημείο πλην και το κάθε τι δουλεύει αντίθετα
αποτύχει στο μυαλό σου, αντίθετα από το πολιτικό σου σχήμα, το ακαδημαϊκό σου σχήμα, και εμείς μπορεί να βολευόμαστε μεταξύ μας στους κομματικούς ή φραξιονιστικούς μας μικρόκοσμους, αλλά μόλις το σχήμα μας έρθει σε επαφή με την πραγματικότητα σκορπάει στους πέντε ανέμους. Και αυτές τις μέρες, λέω, ένιωθα αυτό πόσο κοντά είμαστε ξανά στην κόψη όπως το 2009. Αυτή την ανατριχύλα την ένιωσαν όχι μόνο στο Παρίσι, αλλά, αγαπητέ Νίκο, και στο Λονδίνο. Μεταξύ μας τώρα, εγώ πάντα συμβουλεύω χαμηλές πτήσεις κάτω από τα ραντάρ των αγορών ή του αντιπάλου, μέχρι να είσαι σε θέση, ας το πούμε έτσι, ο σχετισμός ερωτήσεων απαντήσεων να είναι τουλάχιστον 2-1. Και μην ξεχνάτε πάλι τον Παπανδρέου. Δεν το υποτιμάτε αυτό το μάθημα αρνητικό, αλλά είναι χρήσιμο. Θυμηθείτε τον Παπανδρέου στον Ταβός, εκείνη τη μέρα είπα, ο Ιδίπους βαδίζει ντουγρού στη διακλάδωση Δελφών Δαυλίδας, αγνώντας τις προειδοποιήσεις κλπ. Και επειδή και στη μία περίπτωση και στην άλλη υπήρχε ένα φαντς που το ξέρω, ας πούμε, έχω διαβάσει τη βιογραφία του ιδρυτού του, ξέρετε τι λέει ο ιδρυτής του. Και τα είπες καλά στο βράδυ, Νίκο, δεν διαφωνώ, το είπες πολύ σωστά εδώ. Λέει, όταν ο Χίτλερ καταλάμβανε μια χώρα ή μια πόλη ή βύθιζε ένα πλοίο συμμαχικό, εγώ αγόραζα αμερικανικά και βρετανικά ομόλογα. Τα πούλησα όταν ρίξανε τη βόμβα στη Χεροσίμα και κέρδισα 440%. Δηλαδή, αυτή είναι η πραγματικότητα του κόσμου που ζούμε. Αλλά το δεκαήμερο αυτό, κύριε συνάδελφοι, δεν έφερε μόνο αυτή την ανατριχύλα. Έφερε στο προσκήνιο και μια πολυπλοκότητα παγκόσμια, στα όρια της οποίας πρέπει να αναζητήσουμε την optimum λύση για το ελληνικό ζήτημα. Παίρνω ως παράδειγμα τον πόλεμο των τιμών των αγορών, ως μάθημα. Προσέξτε, οι Αμερικάνοι λένε στους Σαουδάραβες, μην μειώσετε την παραγωγή, κρατήστε χαμηλά τις τιμές του πετρελαίου όσο μπορείτε, για να γονατίσουμε τη Ρωσία. Αλλά γλυκάθηκαν οι Σαουδάραβες και ο ΟΠΕΚ και λέει, δεν είναι ευκαιρία να φάμε και τη φούσκα των Αμερικανών στο shale gas, το σχιστολιθικό αέριο, αφού δεν μπορούν να αντέξουν και αυτοί τα 70 το δολάριο. Και την ίδια στιγμή οι Αμερικάνοι λένε στους Γερμανούς, εγκαταλείψτε την εξάρτηση ενεργειακή από τη Ρωσία, εγκαταλείψτε τα ακριβά σχέδια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εμείς εδώ σχιστολιθικό αέριο. Και την ίδια στιγμή η Ρωσία ευνηδιάζει Βουλγαρία, Σερβία, Ουγγαρία, τους αδειάζει κυριολεκτικά, καταργεί τον South Stream και πάει στον Ερντογκάν, ενώ η Σόφια καταγγέλει το Κρεμλίνο ότι υποκινεί τις διαδηλώσεις τις περιβαλλοντικές για το σχιστολιθικό αέριο στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Μήλος δηλαδή, αυτή είναι η πραγματικότητα του κόσμου και εμείς τι κάνουμε σε αυτό το μήλο. Με τα λόγου γνώσεως, κύριε συνάδελφοι, οι καλύτερες των προθέσεων υπάρχουν, αλλά εμπιστευόμαστε την εκμετάλλευση ή μη των αποθεμάτων υδρογονονθράκων των ελληνικών σε αυτούς ένθεν και έθεν που δεν έχουν καμία όρεξη σε αυτή την περίοδο να προχωρήσουν στην εκμετάλλευσή τους, διότι θέλουν να κρατήσουν εφεδρικά και παγωμένα αυτά τα αποθέματα, ενώ εμείς πεθαίνουμε και θέλουμε να στηρίξουμε το συνταξιοδοτικό μας σύστημα της συντάξης και βιαζόμαστε. Σε αυτούς ψυχείτε και σώματι έχουμε παραδοθεί, ειδικά σε αυτό το θέμα. Σας είπα ότι μου θυμίζει κάτι από το 2009. Βεβαίως η συγκυρία είναι εντελώς διαφορετική. Και λέω ότι η πρόσφατη εμπειρία ή η πρόσφατη ιστορία βεβαίως δίνει μαθήματα πολύτιμα, αλλά αυτά δεν είναι ποτέ αυτά που χρειαζόμαστε, δηλαδή στις συγκεκριμένες ανάγκες μιας συγκεκριμένης κατάστασης. Μοιάζει το 2015 με το 2009 κυρίως αυτό που σας είπα, ότι στην Επιτροπή, ότι κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας το φάντασμα ενός καταραμένου συγχρονισμού πολλών πηγών ρίσκου, πολλών κρίσεων. Και στην περίπτωση αυτή το καθήκον της πολιτικής, όταν διαχειρίζεται κρίσεις, είναι να ετεροχρονίζει τη μια κρίση από την άλλη, να τη μερικά να την αποσυνδέει, και επειδή εγώ είμαι χωρικός, δεν θα σας πω για το impossibility theorem, το θεώρημα της απιθανότητας, το τρίλημα
Πού είναι ο Τσακαλώτος, εδώ είναι ή έφυγε. Μπράβο, θα σου το πει ο Τσακαλώτος που είναι θεωρητικός, ας πούμε. Δεν ξέρω αν είναι καλός στα μαθηματικά. Αυτό θα τον ελέγξω μια μέρα, Νίκο. Αλλά που λέει, όποιος πηδά πολλά παλούκια, ένα, άρα ανά τρία πρέπει να προσέχεις το ένα. Ανά τρία. Είναι θεώρημα. Και στα οικονομικά και στα μαθηματικά. Δηλαδή στα τρία μέτωπα, αγαπητέ Νίκο, που έχεις ανοιχτά, θα διαλέξεις τα δύο. Το ένα θα το καλύψεις. Αυτό. Τώρα εγώ θα σου πω περισσότερα από τρία. Πρώτη πηγή ρίσκου που ανέφερα και στην Επιτροπή είναι η ίδια η Ευρωζώνη. Το γλίστριμά της στη στασιμότητα, η παγίδα της, η παγίδευσή της σε μια χρόνια απουσία ζήτησης, και έτσι δεν έχουμε την πλημμυρίδα που θα σηκώσει μαζί με τα υπεροκειάνια και τις βάρκες. Και αγαπητέ Χρήστο, αυτό το δεκαήμερο έχουμε την αλχημιστική προσπάθεια του Γιούνκερ, ο οποίος επαναφέρει το θαύμα των 7 άρτων με το οποίο εχόρτασαν στην έρημο 4.000, και αυτός τώρα τι κάνει με 8 δις παλιά λεφτά ανακυκλωμένα, τα τρομπάρει, τα κάνει 16.5.21 με αέρα κοπανιστό, τα ξανατρομπάρει, τα κάνει 60, δεύτερο τρομπάρισμα, τρίτο τρομπάρισμα, τα κάνει 315 δισεκατομμύρια, με τη σκέψη ότι θα συμπαρασύρει και ιδιωτικά κεφάλαια. Αμφίβολο σχέδιο μπροστά στο τρομακτικό πρόβλημα της Ευρώπης. Και Χρήστο μου, δεν υπήρξε καμία φωνή, καμία προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να επηρεάσει αυτό το σχέδιο, να πει εμείς το θέλουμε έτσι, με αυτό το μέγεθος, ξέρω να πει δεν θέλω 100 ζεστά πραγματικά λεφτά επί 10-1 τρισεκατομμύριο για υποδομές, δίκτυα, καινοτομία, με αυτό τα χαρακτηριστικά, με αυτή τη δομή, με αυτή τη λειτουργία. Και για αυτά τα έργα έχει στο σιρτάρι σου 10 σοβαρά έργα. Είδα, μας λένε πάλι, εμείς έχουμε την ναυτιλία και τέτοια, και τον τουρισμό, τέτοια μας λένε πάλι. Και περιμένω από τον Χαρδούβελη, ο οποίος είπε το απίθανο. Πάμε τώρα στον Ντράγκη, που λέει: αναποθέτω όλες μου τις ελπίδες στην αγορά ενυπόθηκων ομολόγων ABC. Που αυτή, αγαπητέ μου πρόεδρε, που χαίρομαι που με ακούς σήμερα εδώ πέρα, το θεωρώ τιμή μου, που αυτή είναι μικρή, αμφισβητήσιμη και βοηθάει όλους τους άλλους ομολογιούχους μετόχους, αλλά ελάχιστα αγγίζει καθόλου στην περίπτωσή μας την πραγματική οικονομία και την πραγματική απασχόληση, αντί να βγείτε και να πείτε εμείς πεθαίνουμε, έχουμε 1,5 εκατομμύρια ανέργους και θέλουμε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εκδώσει ένα ομόλογο 1,3 εκατομμυρίου αναπτυξιακό, το οποίο θα το αγοράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να στηρίξει αυτές τις επενδύσεις. Να ακουστεί η φωνή η δικιά μας, τα ιδιαίτερα ελληνικά συμφέροντα. Πρώτη λοιπόν πηγή ρίσκου, η ίδια η Ευρωζώνη. Δεύτερη πηγή ρίσκου, οι αγορές. Δανειζόμαστε τώρα με 2%, θα πάμε στο 8% και θα έχουμε, προσέξτε τώρα, και την πειθαρχία της Τρόικας και την πειθαρχία των αγορών, η οποία θα είναι αδυσόπιτη τώρα. Κάποτε τα στιφούσκα ήταν πολύ χαλαρή. Δεν θα σας πω τα νούμερα που δείχνουν ότι ακόμα και αν πραγματοθούν όλοι οι στόχοι του προϋπολογισμού, το πολύ αγαπητέ Χρήστο, να ανέβει η πιστωτική αξιολόγηση της χώρας κατά μισή ή μια μονάδα, το μάξιμο. Άρα είμαστε σε μια ζώνη junk bonds το επόμενο διάστημα. Αυτό αφορά όλους, καθένας πρέπει στο δικό του σχέδιο να το αφομοιώσει. Τρίτη πηγή ρίσκου, ο τραπεζικός χώρος. Έχω μέσα, δεν θέλω να πω περισσότερο, όσο λιγότερα λέμε τώρα εδώ, όπου ναι μεν υπάρχει σταθεροποίηση, ανακεφαλοποίηση, αλλά έχει μπροστά του Γολγοθά τα 75 και δις των κόκκινων δανείων, ομόλογα που λήγουν έντοκα για να μπορεί να παίρνει ενέχειρο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και εδώ χρειάζεται η μέγιστη δυνατή προσοχή, όχι πολιτική αυτοσχεδιασμή. Και το 11 που πήρα το θεωρώ αυτοσχεδιασμό, και ορισμένους ρητορικούς στοιχοδιοκτισμούς τους θεωρώ καλύτερα να μην μιλήσω περισσότερο. Τρίτη πηγή ρίσκου, η πραγματική οικονομία. Είχαμε προϋπολογίσει, το είχα πει και στο παρελθόν Υπουργέ, ότι το ξεφούσκωμα της Ελλάδας θα πάει κοντά στο μείον 30, δηλαδή θα χτυπήσει πάτο στο μείον 30. Πήγαμε το 2013 στο μείον 27, είδα ο Τσακαλώτος λέει στο μείον 28 όσον αφορά. Δεν έχει σημασία, πες ότι είμαστε κοντά στον πάτο, αλλά εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα που είχα την ευκαιρία να αναπτύξω στην Επιτροπή.
η μακροχρόνια πτωτική τάση των εξαγωγών της χώρας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός του ευρώ, επί 12 συναπτά έτη. Και εδώ, Χρήστο, τώρα με συγχωρείς, αλλά επιβεβαιώθηκα εγώ και όχι εσύ. Θυμάσαι μου απάντησες εμπεριστατωμένα όταν σου είπα η εσωτερική υποτίμηση δεν πρόκειται να αντιστρέψει ένα μοντέλο που βασίζεται στην κατανάλωση με δανεικά σε ένα εξωστρεφές παραγωγικό μοντέλο. Η πτώση της εσωτερικής ζήτησης, η μείωση των μη διεθνώς εμπορεύσιμων τομέων δεν θα αναπληρωθεί από τον εξαγωγικό τομέα. Και είδαμε ότι αυτό το διάστημα δεν είχαμε καμιά ένδειξη μεταφοράς πόρων, κεφαλαίων και ανθρώπων σε ανερχόμενους δυναμικούς τομείς. Αντίθετα, σε ευθύνουσες απόδοσης πάλι είναι όλο το τζέρτζελο κλπ. Είχαμε μια υποχώρηση του ανταγωνισμού της ποιότητας, των εξαγωγών της ανταγωνιστικής ποιότητας, με τα λόγου γνώσεως τα λέω όλα αυτά. Και κανείς μπορεί να πει φταίει το ενεργειακό κόστος, φταίει το ακριβό χρήμα, φταίει το μικρό, τον φταίει ο άμεσος φόρος, το μικρό μέγεθος των εξαγωγικών επιχειρήσεων, αλλά είπα ότι το θεμελιώδες ζήτημα είναι η ευθύνουσα συσσόρευση του παγίου κεφαλαίου στην Ελλάδα σε διαδοχικές φάσεις επί δύο τουλάχιστον δεκαετίες, παρά τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και παρά τις παλαιότερες υψηλές δημόσιες επενδύσεις. Τι φταίει εδώ? Τι φταίει? Βεβαίως η κεφαλαιοκρατική αναπαραγωγή είναι απρόσωπη, άναρχη, αλλά υπάρχουν και τάξεις. Και επειδή έγινε προηγουμένως μία συζήτηση περί αστικής τάξεως και ποιος την εκπροσωπεί, ήθελα να σας πω 100 χρόνια πίσω. Ο Ελευθέρως Βενιζέλος ήταν σε μία εκμυστήρευση με το Βεντήρι, τον ιστορικό του, τον βιογράφο του, και του λέει: εντάξει, λέμε ότι φταίει ο Τρικούπης που ήταν σπάταλος και φορομπίχτης, φταίει ο Δελιγιάννης που ήταν δημαγωγός, φταίει ο Γιώργιος ο βασιλιάς που ήταν αδιάφορος, φταίει ο Κωνσταντίνος που είναι επιπόλαιος. Αλλά αυτό που φταίει σε αυτή τη χώρα, λέει ο Ελευθέρως Βενιζέλος, είναι η απουσία μιας ηγετικής αστικής τάξης. Τέταρτη πηγή ρίσκου. Το ίδιο το ασφαλιστικό σύστημα. Δεν θα πω περισσότερο. Σας είπε ο Καραθανασόπουλος πολύ σωστά πριν ότι όλες αυτές οι περιμετρικές αλλαγές και όλα τείνουν στο να κάτσει το σύστημα στο δίκτυο ασφαλείας, στο ελάχιστο. Είναι η λογική των ελαχίστων και θέλει επαγρύπνηση εδώ πράγματι. Αλλά επειδή εμφανίζονται πολλοί μεταρρυθμιστές που σώσαν το σύστημα, που δεν τους αφήσαμε το 2000 να την κάνουν τη μεγάλη μεταρρύθμιση, την εξυγχρονιστική κλπ. Ήθελα να πω ότι το βαθύτερο μυστικό του ασφαλιστικού συστήματος βρίσκεται έξω από αυτό, σε δύο νούμερα. Στην παραγωγικότητα της εργασίας, δηλαδή πόσοι δουλεύουν, επί πόσοι ώρες, επί πόσα χρόνια, επί την μέση παραγωγικότητα της εργασίας. Αυτός είναι ο πλούτος και ρωτάμε, φτάνει για τα επόμενα 20 χρόνια και για τους συνταξιούχους, τους γέρους, εμάς τώρα, φτάνει και για την νεολαία? Το 2000 έκανα αυτόν τον υπολογισμό και είπα ότι χρειάζεται 3% μέση αύξηση της παραγωγικότητας τα επόμενα 20 χρόνια. Πράγμα που ήταν απίθανο, εντελώς απίθανο. Και προτού να υπολογίσουμε καν την κρίση, την πτώση που είναι διαρκής, η πτώση παραγωγικότητας μείον 2,10 το 10, 1, πλην 1 τόσο το 11 κλπ. Και το δεύτερο είναι το νέο αποθεματικό. Ένα ασφαλιστικό σύστημα που δεν είχε ούτε έχει αποθεματικό τα τελευταία 15 χρόνια. Άρα το δημιουργεί στο νέο αποθεματικό. Και εδώ είναι μια παλιά πρόταση που λέμε εθνικό κεφάλαιο αλληλεγγύης των γενεών και τα συναφή που έπρεπε να πάρει όλη την ακίνητη περιουσία. Όλο αυτό που λέτε τα ΙΠΕΔ σήμερα έπρεπε να είναι εκεί. Η ακίνητη περιουσία, όλα τα one-off έσοδα του δημοσίου, μια και έξω. Οι φόροι διοξιδίου του άνθρακα. Εάν εφαρμόζονταν αυτή η πρόταση, τότε άλλη φορά θα σας πω ποιοι τη ματέωσαν και πώς. Εγώ ήμουν εκτός πολιτής, αλλά την πάλεψα με όλους τους δυνατούς τρόπους. Εάν εφαρμόζονταν τώρα, θα είχαμε 100 δισεκατομμύρια παρά την πτώση της ακίνητης περιουσίας και παρά την πτώση των ομολόγων. Τέλος, κύριοι συνάδελφοι, να περιορίσω, να πάω, γιατί δεν ξέρω, δεν βλέπω το ρολόι, φανταστείτε. Δηλαδή, έτοιμος για συνταξιούχος κανονικός. Έχω. Έχω 6 λεπτά. Κατανοχή να τελειώσουμε στις 12, Είναι το θέμα του πολιτικού ρίσκου.
Η κυβέρνηση, ενώ αναφέρθηκα σε 5-6 πηγές ρίσκου, τα ανάγει όλα στην προεδρική εκλογή. Δηλαδή έχουμε το βουντού των 180. Κύριε συνάδελφοι, βεβαίως η μακρόσυρτη διαδικασία ενός εξαμήνου κρύβει αβεβαιότητες. Οπωσδήποτε κρύβει αβεβαιότητες. Δημιουργείται μια ζώνη αβεβαιότητας των πραγμάτων. Η προεδρική εκλογή έχει μια αβεβαιότητα, οι εκλογές έχουν μια άλλη αβεβαιότητα, η ανάδειξη κυβέρνησης, ο σχηματισμός κυβέρνησης, η αντοχή και η συνοχή ενός νέου κυβερνητικού σχήματος πάντα έχει ένα ρίσκο. Αλλά όταν αναφερόμαστε στο ρίσκο, δεν εννοούμε ότι θα καταργήσουμε τη δημοκρατία, θα ψηφίζουν οι αγορές και όχι ο λαός. Βεβαίως όμως δεν αντιμετωπίζουμε τις πολιτικές εξελίξεις ελαφρά την καρδία. Βεβαίως κάνουμε υπολογισμό και διαχείριση κινδύνων. Αυτό είναι η πολιτική. Εναλλακτικές λύσεις και διαχείριση της αβεβαιότητας. Ασφαλώς μας ενδιαφέρει κάθε κόμμα στο πεδίο της δικής του στρατηγικής να ετεροχρονίσει τον ένα κίνδυνο από τον άλλον. Δηλαδή να εμποδίσει αυτό που λέμε συγχρονισμός 10 πηγών ρίσκου όπως έχω στην εισήγησή μας. Αυτό θα το κάνει κάθε κόμμα στο δικό του το πεδίο. Εδώ σταματώ διότι είναι προϋπολογισμός. Υπάρχει κάτι παραπάνω που έχω να πω. Δεν το λέω τώρα. Διότι εντάξει θα πείτε και οι διαπραγμάτευσεις της Τρόικας και το ένα και το άλλο. Αλλά αυτή είναι η λογική. Αποσυνδέομαι τις πηγές του ρίσκου μεταξύ τους όσο μπορούμε. Έστω που λέμε 3-1. Και σε κάθε περίπτωση όταν συζητούμε, να μην ξεχνούμε τον ποιητή που λέει παλήρια τα πράγματα τα ανθρώπινα και τα πολιτικά και τα οικονομικά. Και πρέπει να φοβούμαστε εύλογα όταν οι πολλοί με μέθη και εφορία τρέχουν όλοι μαζί ως σκοπάδι σε μία κατεύθυνση και να είμαστε άφοβοι, τολμηροί, συνετοί όταν πάλι οι πολλοί φοβούνται, τρέμουν από φόβο και από πανικό και το βάζουν στα πόδια στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ.